Η Ελπίδα φημίζεται για την απληστία και την εμπλοκή της σε διάφορες δολοπλοκίες, αλλά όχι για την εξυπνάδα της. Και αυτό γιατί μπλέκει σε άσχημες περιπέτειες. Γεγονός που αποδεικνύεται από την πρόσφατη συμμαχία της με τον Παύλο, ο οποίος την έπεισε να καταθέσει εναντίον του Ιάσωνα για φόνο του άλλοτε φίλου του Φίλιππου. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες που θα δούμε στη σειρά, ο Παύλος και η Μαριέτα εντείνουν την πίεση στη γυναίκα σε σχέση με την κατάθεσή της. Τελικά η Ελπίδα δέχεται να αλλάξει τη μαρτυρία της εναντίον του πρώτου ξαδέρφου της, εισπράττοντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από τη θεία της ως αντάλλαγμα. Μια πληροφορία που δεν αρχίζει να φτάσει όμως στα αυτιά του Παύλου και του Μάρκου, οι οποίοι γίνονται έξω φρενών μαζί της και εξαπολύουν κυνηγητό για να την βρουν. Ακόμα, ο Παύλος αναθέτει σε δύο άγνωστους άντρες να την βρουν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να την εμποδίσουν να πάει να καταθέσει. Την ίδια ώρα, εκείνη κρύβεται στο σπίτι του Μιχάλη και προετοιμάζεται κατάλληλα για τα επόμενα βήματά της. Ενώ η Μαριέτα επιστρατεύει το δικηγόρο της οικογένειας για να κερδίσει ελαφρυντικά ο Ιάσωνας και να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης του. Σύντομα λοιπόν φτάνει η μέρα της δίκης του Ιάσωνα και ενώ όλοι περιμένουν την άφιξη της Ελπίδας, εκείνη όσο οδηγεί βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, οι δύο έμπιστοι άντρες του Παύλου προσπαθούν να τις επιτεθούν και στη συνέχεια αρχίζουν να την καταδιώκουν με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η γυναίκα, προσπαθώντας να τους ξεφύγει, καρφώνεται πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίζεται βαριά και μεταφέρεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Λόγω της απουσίας της, η δίκη αναβάλλεται και ο Ιάσωνας παραμένει υποκράτηση. Μερικές ημέρες μετά, ενώ ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα περνούν χρόνο μαζί και σχεδιάζουν να το σκάσουν μακριά από όλους, η Ελπίδα συνέρχεται και κρατάει το λόγο της στη Μαριέτα, αναιρώντας τη μαρτυρία εναντίον του Ιάσωνα. Ομολογεί πως η κατάθεσή της εναντίον του ήταν ψευδής και την έδωσε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να τον εκδικηθεί για όλα όσα της έχει κάνει. Η εισαγγελέας, μη έχοντας άλλη επιλογή, συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση και ο Ιάσωνας τελικά αθωώνεται και αποφυλακίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!